Δηλαδή, 6 μήνες έλεγε θα ασκήσει το μνημόνιο. Δεν το έσκησε το μνημόνιο. Έλεγε θα φέρει συμφωνία, δεν την έφερε τη συμφωνία. Σήμερα νομίζω ότι έχει σχεδιασμό. Σχεδιασμό απομόνωσης της χώρας. Και λέω το εξής. Δηλαδή, ακόμα και το η παρέτηση. Έχει σχεδιασμό, είπατε, την απομόνωση της χώρας. Απομόνωση της χώρας. Δια της διολυστήσεως. Και ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, άκουσα για τον κύριο Σούλτς. Ο κύριο Σούλτς είναι ένας κατάπτυστος. Να γίνετε σαφείς. Θα σας πω. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Θα σας πω. Ο κύριο Σούλτς. Ποιος έκανε μια κατάπτυστη δήλωση χθες. Γιατί δεν την καταδικάσατε? Εγώ την καταδίκασα αμέσως. Πότε? Χθες. Αμέσως. Και είπα ότι αυτό. Όπου μπορεί ο καθένας. Τι έκανε ο κύριος Σούλτς και ο κύριος Σόιμπλε όσο θεωρητικά βοηθούσαν το ναι? Έστελναν τον κόσμο. Στόχοι. Συνειδητά το έκαναν, κατά την άποψή μου. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σόιμπλε ήταν ο υπέρμαχος του δημοψηφίσματος από τις Κάνες. Αδυνατό να σας παρακολουθήσω. Δεν πειράζει. Ότι αυτοί που ψήφισαν όχι παρασύρθηκαν από το Σόιμπλε. Όχι. Λέω ότι ένας κόσμος. Εσείς το είπατε πριν και αδυνατείτε τώρα να με καταλάβετε. Επειδή το είπα εγώ. Δεν έχω πολύ μυαλό. Όχι, επειδή το είπα εγώ, ενώ πριν εσείς ήταν επιχείρημά σας, αδυνατείτε να με καταλάβετε. Ότι όποιος άκουγε τον κύριο Σούλτς χθες να κάνει αυτή τη δήλωση. Και δεν ήταν αποφασισμένο. Πήγαινε προς το όχι. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Βεβαίως. Πάρα πολύ. Όποιος άκουγε τον κύριο Σόιμπλε να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψηφίσει τα σκληρά μέτρα και όλα αυτά, πρέπει να πει ναι στο δημοψήφισμα. Και ήταν αναποφάσιστος. Πήγαινε προς το όχι, προς το ναι. Μισό λεπτό. Αυτός που άκουγε τον κύριο Σόιμπλε να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψηφίσει τα σκληρά μέτρα ήταν προς το όχι, προς το ναι. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Εσείς που είσαστε υπέρμαχος του ναι, ακούγοντας το Σόιμπλε να λέει να τους πιείτε το αίμα, γιατί δεν ψηφίσατε όχι? Γιατί εγώ, κύριε Παπαδάκη, πολύ απλά ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σόιμπλε συνεννοούνταν διαφωνώντας. Και οι δύο. Είδατε που τώρα λέτε άλλο πράγμα. Έχω, είναι άποψή σας. Απόλυτη εξήγηση. Εδώ σας αφήνω συνεννοούνταν να τα βρείτε με τον κύριο Πετράκο. Διαφωνώντας. Εγώ σας αφήνω να τα βρείτε με τον κύριο Πετράκο. Και οι δύο είχαν την ίδια άποψη. Εδώ σηκώνει η λογική ψηλά τα χέρια. Δεν πειράζει. Ο κύριος Σόιμπλε με το. Η άποψη του κυρίου Κωνσταντινόπουλου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν πειράζει και να σας πω. Αφήσετε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει. Αν δεν αποτραπεί αυτό, θα φανεί το. Αν εγώ, αυτό το πράγμα, αυτό που λέω είναι καθαρό ή όχι. Και λέω το εξής. Για να γίνει κατανοητό και να μην παρερμηνευτεί, εσείς λέτε ότι σαγαστή συνεργασία Σόιμπλε και Τσίπρας. Συνεννοούνταν διαφωνώντας, λέω. Ο καθένας από το δικό του τρόπο. Ο κύριος Σόιμπλε. Επιδιώκοντας τον ίδιο στόχο. Εμένα και εμένα επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Εγώ δεν το λέω πολύ καθαρά. Δεν θα την παρατεθώ. Για λόγια να το καταλάβει και ο κύριος Πετράκος, αν είναι να την παρατεθεί. Ότι ο κύριος Τσίπρας με τη δημοφιλία του. Με τη δημοφιλία του που έβαλε μπροστά τις τελευταίες 3 μέρες, κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις αλλάζαν και εσείς το ξέρετε εσωτερικές, ο κύριος Τσίπρας έκανε διάγγελμα και έλεγε εντός. Άρα όλοι αυτοί που ψήφισαν όχι το 62%. Όχι. Εξαπατήθηκαν. Εγώ λέω ότι ένα μέρος του κόσμου από αυτό, γιατί κάποιοι είναι σταθερά στη δραχμή. Παραδείγματος χάρη υπάρχει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πετράκος το ξέρει ότι υπάρχει μια ολόκληρη πλατφόρμα η οποία μιλάει. Ο κύριος Λαπαβίτσας ανοιχτά μιλάνε και είναι έντιμο αυτό που το λένε καθαρά. Πολύ έντιμο για να πάμε στη δραχμή. Δεν υπάρχει όμως το 65, το 62% που πιστεύει αυτό. Γι' αυτό λέω ακριβώς. Ότι ο κύριος Τσίπρας μπήκε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Και από αυτό, κύριε Παπαδάκη, με. Πριν όμως, όταν σας είπε ο κύριος Πετράκος ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε μέτρα παραπάνω από αυτά που ήρθαν, και ενώ εσείς ο ίδιος λέτε ότι δεν υπάρχει το θέμα, εγώ είμαι εδώ. Ο λαός το είπε. Εγώ είμαι το θέμα. Εσείς μου λέτε, ενώ συμφωνείτε ότι θα έρθουν πιο σκληρά μέτρα, αναρωτιέμαι πώς θα βρεθεί λύση. Αναρωτιέμαι. Μόνο με σκληρά μέτρα. Πώς θα βρεθεί? Μόνο με σκληρά μέτρα. Τα σκληρά μέτρα, λέει ο κύριος Πετράκος. Άποψη δημοσιογραφική, μόνο με σκληρά μέτρα. Σας έβαλα. Να. Και ο κύριος Πετράκος πριν λίγο εδώ στο δικό σας πάνελ, εδώ στο τραπέζι, είπε. Δεν μένουν το μέτρο, δεν μπορεί να ψηφιστούν αυτά τα μέτρα. Αφού είναι εδώ ο κύριος Πετράκος, δια του προσώπου, θα απαντήσει. Γιατί το πάει με το μέσο του Παπαδάκη. Να απαντήσω, γιατί έτσι. Σου βλέπετε, είμαι επιμέλειες σημειών. Κύριε Καλτάκη, μισό λεπτό, γιατί έβαλε θέματα. Μήπως να μιλήσω για να την αμέσω. Α, να τα πει όλα μαζί. Να απάντησε για. Καλό είναι αυτό. Κύριε Καλτάκη, τώρα.